Το σκορ παραμένει 16 υπέρ της ΑΕΛ. Έχουμε εντωμεταξύ μια αλλαγή, βγαίνει ο Βασίλης Κοντολιώνης, μπαίνει ο Μεϊντάνης Παναγιώτης, ο οποίος κέρδισε το τζάμπολ και ο Λαγογιάννης στον χιλιασμό σημειώνει ένα ωραίο καλάθι. Τζελής την μπάλα για τον Έσπερο. Μια ωραία backdoor πάσα για τον Ρουμελιώτη, όμως έχουμε φάουλ από τον Έγκα. Ο Μελιώτης θα εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Και κάνει το σκορ 12-17 υπέρ της ΑΕΛ. Διεκδικείται το rebound εκεί από τον Μεϊντάνη και τον Παπαγεωργίου. Τελικά η μπάλα δίνεται υπέρ του Εσπέρου. Τζελής. Μαρλαφέσκας σου τριών πόντων, ο οποίος είναι εύστοχος και κάνει το σκορ 12-10 υπέρ της ΑΕΛ. Κοτσόνης, Μαντάς, μια ωραία ενέργεια, άστοχο το σούτ όμως και βγαίνει σε ευνηδιασμό ο Έσπερος με τον Μαρλαφέσκα, ο οποίος δίνει μια ωραία πάσα στον Τζελή, ο οποίος σημειώνει τα λάθη και κάνει το σκορ 12-12. Απομένουν 13 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Την μπάλα ο Κοτσόνης για την ΑΕΛ, ενώ βλέπουμε να ετοιμάζεται ο Δαμιανός να μπει στο παιχνίδι. Κοτσόνης σούτ 2 πόντων άστοχο, Μαρλαφέσκο στο rebound, Τζελή στον ευνηδιασμό και 14-12 υπέρ του Εσπέρου. Κοτσόνης. Πασάρι στον Μαντά, πάλι Κοτσόνης, ο οποίος κάνει το λάθος και φεύγει ο Μαρλαφέσκα στον ευνηδιασμό, άνετα το 16-12. Και έχουμε το πρώτο time-out του αγώνα που το παίρνει ο κύριος Χριστοφίδης, ένας από τους προπονητές της ΑΕΛ. Και ξανά άρχισε ο αγώνας με τον Κοτσόνη να κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΛ. Πασάρι στον Λάγο Γιάννη. Εν τω μεταξύ έχει ξαναμπεί στην πεντάδα ο Δαμιανός. Και το πρώτο σούτ του Λάγο Γιάννη, ο οποίος κάνει το σκορ 16-16. 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τον τέλος. Μαρλαφέσκας τώρα για τον Έσπερο. Πασάρι μέσα στη ρακέτα για τον Χριστόπουλο. Στοχή στο σούτ. Το rebound του Ρουμελιώτη, άστοχο γι' αυτό, Λαγογιάννη στο rebound, Κοτσόνης στον ευνηδιασμό. Τελικά δεν πέρασε ο ευνηδιασμός. Λαγογιάννης, διεισδύει, σουτάρει, άστοχος, το Ονέγκα στο rebound, το shoot, άστοχος κι αυτός, διεκδίκησε πάλι το rebound, εκδίδουν το rebound και Τζελής. Βλέπουμε την ΑΕΛ να παίζει μία ζώνη, 2-3. Και έχουμε το φάουλ του Κοτσόνη. Εντάξει, έκανε η ΑΕΛ μία αλλαγή. Πέρασε το παιχνίδι ο Κοντόγιουργας και βγήκε ο Νέγκας. Και ο Έσπερος τώρα με τον Τζελή. Μαρλαφέσκας σουτ 3 πόντων άστοχο. Το rebound ο Τζελής άστοχος και αυτός. Τελικά γίνεται μάχη για το rebound, το οποίο κερδίζει κατά τη γνώμη μου ο Μεϊντάνης. Και ο διαιτητής όμως έδωσε τζάμπολ. Έτσι έχουμε τζάμπολ μεταξύ Μεϊντάνη και Παπαγεωργίου. Το κερδίζει ο Μεϊντάνης, κοτσώνει την μπάλα. Δαμιανός, Κοτσόνης, ένα καταπληκτικό rebound του Μεϊντάνη και σημειώνει το 16-16, 11 λεπτά πριν το τέλος.
Τζαλίσε την μπάλα. Μαρλαφέσκας. Κλειστράει όμως εκεί και η μπάλα καταλήγει out. Αγωγένει την μπάλα από έξω. Κοτσόνης. Λαγογιάννης και πάλι Κοτσόνης, Δαμιανός. Το σουτ από το Δαμιανό και γίνεται το σκόρο 16-18 υπέρ της ΑΕΛ. Τζελίσε την μπάλα για τον Έσπερο. Κάνει ένα καταπληκτικό κόψιμο ο Μεγιάννης επάνω στον Τζελί και έχουμε φάουλ επιθετικό ή αμυντικό. Αμυντικό τελικά από τον Λαγογιάννη. Η μπάλα παίζεται από έξω. Μαρλαφέσκας, σουτ τριών πόντων, άστοχο. Το rebound ο Λαγογιάννης και ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Μια ωραία πάσα στον Δαμιανό, ο οποίος κάνει το σκόρο 16-20. Υπέρ της ΑΕΛ πάντα το σκόρο. Τζελίς την μπάλα για τον Έσπερο. Η ΑΕΛ συνεχίζει να παίζει 3-2 άμυνα, όπου γίνεται 2-3 στη συνέχεια. Μια καταπληκτική ασίστ στο Ρουμελιώτη, ο οποίος προσπαθούν να πάρει την εσωτερική. Ζητάει φάουλ από τον διαιτητή, όμως ο διαιτητής σφυρίζει 3 δευτερόλεπτα στον Χριστόπουλο. Κοτσόνης την μπάλα για την ΑΕΛ. Δίνει στον Λαγογιάννη, Κοντόριος, Κοτσόνης και πάλι Λαγογιάννης, ο οποίος επιχειρεί το σουτ και είναι εύστοχος. Και κάνει το σκόρ 22-16 υπέρ της ΑΕΛ και έχουμε το δεύτερο time-out του αγώνα, με την ΑΕΛ να προηγείται 22-16, 9-36 πριν από το τέλος. Δεν άρχισε το παιχνίδι. Παπαγεωργίου με στην ρακέτα δίνει μια ωραία πάσα στον Χριστόπουλο, ο οποίος σημειώνει καλά και κάνει το σκόρ 18-22 υπέρ της ΑΕΛ. Κοτσόνης για την ΑΕΛ. Δαμιανός κάνει το λάθος, προσπαθεί να κλέψει ο Μαρλαφέσκας. Τελικά γίνεται μια διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ Κοτσόνη και Μαρλαφέσκα, όπου καταλήγει out και ο διαιτητής δίνει υπέρ της ΑΕΛ την μπάλα. Δαμιανός στο Λαγογιάννη, αυτός σου τριών πόντων, άστοχος. Διεκδίκηση του rebound από τον Μεγιάννη και ξεχύνεται στον ευνηδιασμό ο Τζελής, ο οποίος σταματάει τελικά και δίνει στο Μαρλαφέσκα. Ρουμελιώτης, Μαρλαφέσκας, Τζελής κάνει βήματα απάνω στην προσπάθειά του να διεισδύσει μέσα στη ρακέτα της ΑΕΛ. Λεχενών. Τελικά έχουμε μία αλλαγή, όπου βγαίνει ο Μεϊντάνης και μπαίνει ο Νέγκας. Κοτζόνης τώρα κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΛ. Δαμιανός στο Βασίλη, Κοντόγιωργα, αυτός μια ωραία πάση στον Νέγκα, που όμως χάνει την μπάλα και Τζαλί στον εχνηδιασμό. Αλλά έχουμε φάουλ από τον Κοτσόνη. Το σκορ παραμένει 22-18, 8-35 πριν το τέλος, ενώ τα ομαδικά φάουλ είναι 2 για τον Έσπερο και 8 για την ΑΕΛ. Έτσι έχουμε σουτ μία και μία βολή από τον Τζαλί, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη και έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Επιχειρεί τη δεύτερη βολή, η οποία είναι εύστοχη και κάνει το σκορ 22-20 υπέρ της ΑΕΛ. Κοτσόνησε την μπάλα για τον Λαγογιάννη. Κοτσόνησε πάλι Δαμιανός. Κοτσόνης στο σουτ για 2 πόντους, ο οποίος είναι εύστοχος και κάνει το σκορ 24-20 υπέρ της ΑΕΛ. 8-13 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, συγγνώμη. Τζελής στην μπάλα για τον Έσπρο, Μαρλαφέσκας, Ρουμελιώτης. Κλέβει ο Λαγογιάννης και δίνει μια παλιά για ευνηδιασμό στον Κοντόγεργα, ο οποίος καθυστερεί όμως και έτσι έχουμε οργανωμένη επίθεση από την ΑΕΛ. Λαγογιάννης στο σούτ 2 πόντων και είναι εύστοχος και το σκορ διαμορφώνεται 26-20 υπέρ πάντα της ΑΕΛ.
Τζελίσε την μπάλα. Δίνει μία backdoor πάσα για τον Ρουμελιώτη που όμως κόβει ο Νέγκας και κοτσώνει στον εθνιδιασμό. Μόνος του, άστοχος. Ο Νέγκας, ο Κοντόγεργας το follow και διαμορφώνει το σκορ 28-20 υπέρ της ΑΕΛ. Μαρλαφίσκας για τον Έσπερο. Ενώ βλέπουμε στο βάθος να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σμυρνής να εισέλθει στον αγώνα. Μία διεκδίκηση της μπάλας μέσα στη ρακέτα της ΑΕΛ, όπου ο Παπαγεωργίου βγάζει την μπάλα έξω και τώρα βλέπουμε να βγαίνει ο Κοτσόνης και να μπαίνει ο Σμυρνής στον αγώνα. Νταμιανός απ' έξω στο Σμυρνή. Και βλέπουμε μια εσωτερική αλλαγή που έκανε η ΑΕΛ, πέρασε ο Νταμιανός playmaker, ο οποίος δίνει στο Λαγογιάννη, αυτό στο σούτ άστοχο, διεκδίκηση, το rebound του Σμυρνή και έχουμε σούτ τριών πόντων από τον Νταμιανό άστοχο. Λαγογιάννης παλεύει, παίρνει το rebound, σουτάρει άστοχος, τελικά για τον Έσπερο από Παπαγεωργίου στο Μαρλαφέσκα. Τζελής κάνει τη διείσδυση, σουτάρει και είναι εύστοχος τελικά και το σκορ είναι 28-22 υπέρ της ΑΕΛ. 6-25 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σμυρνής, Δαμιανός, Λαγογιάννης επιχειρεί το σούτ, ο οποίος είναι άστοχος. Χριστόπουλος το rebound και έχουμε το foul, το πρώτο foul του Σμυρνή. Και έτσι ο παίχτης Χριστόπουλος θα πάει για μία και μία βολές. Όμως έχουμε το δεύτερο time out που παίρνει η ΑΕΛ. Λες λοιπόν για τον Χριστόπουλο, σουτάρει την πρώτη, άστοχη, το rebound ο Νέγκας και Δαμιανός. Γυρίζει την μπάλα η ΑΕΛ, διείσδυση από τον Μαντά, άστοχος, τον μπάουλ, το rebound ξανά από τον Μαντά, πάλι άστοχος όμως και Μαρλαφέσκας. Τζελής. Μαρλαφέσκας την διείσδυση, δίνει μια ωραία μπαλιά στον Ρουμελιώτη, ο οποίος κάνει το σούτ. Με δεύτερη προσπάθεια όμως κάνει το σκορ 24-28 υπέρ της ΑΕΛ. 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και βλέπουμε την ΑΕΛ να μην έχει χρησιμοποιήσει κανένα σύστημα ακόμα από τα πολλά που ξέρει. Δεν ξέρω γιατί. Και ο Ρουμελιώτης στον ευνηδιασμό. Παρεμβαίνει ο Δαμιανός όμως και διώχνει την μπάλα έξω. Και έχουμε αλλαγή και από τις δύο ομάδες. Από τον Έσπερο βγαίνει ο Χριστόπουλος και μπαίνει ο Παπανικολάου Α. Και από την ΑΕΛ μπαίνει ο Κοτσόνης και βγαίνει ο Σμυρνής. Τζελής τώρα για τον Έσπερο. Σουτάρει. Άστοχο το σουτ. Ξανά στο rebound. Τον Έγκα στο rebound όμως. Και δίνει μια άσχημη παλιά για τον Μαντά, ο οποίος την προλαβαίνει. Και πάλι ο Μαντάς μια ωραία προσπάθεια και κάνει το σκορ 30-24 υπέρ της ΑΕΛ. Μαρλαφέσκας τώρα για τον Έσπερο κατεβάζει την μπάλα. Και βλέπουμε την ΑΕΛ να παίζει 2-3 άμυνα. Σούτ 2 πόντων από τον Παπανικολάου, άστοχο. Και στην προσπάθεια να κερδίσει ο Κοντόγεργας το φάουλ. Το rebound, συγγνώμη, κάνει φάουλ απάνω στον Παπαγεωργίου. Ο οποίος έχει δικαίωμα για μία και μία βολές. Κοιτάμε. Άστοχος, στο rebound το Κοντόγεργας. Κοτσόνης. Δαμιανός. Κοτσόνης. Σουτ από το high post του Δαμιανού και έχουμε το 24-32 υπέρ της ΑΕΛ, η οποία είναι μπροστά στο σκορ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τζελής, σουτ τριών πόντων, άστοχος, το rebound ο Νέγκας και Κοτσόνης τώρα για την ΑΕΛ. Δαμιανός, ο οποίος βλέπουμε
σε αυτά τα τελευταία λεπτά να παίζει στη θέση του playmaker, ενώ η ΑΕΛ έχει αρχίσει με playmaker τον Κοτσόνη. Μια ωραία προσπάθεια όμως του Δαμιανού, που καταλήγει σε καλάθι και έχουμε το 34-24 υπέρ της ΑΕΛ. Γρήγορα όμως ο Έσπερος σημειώνει καλάθι με τον Τζελί και που κάνει το σκορ 26-34. 8 πόντους μπροστά η ΑΕΛ, 3 και 13 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δαμιανός, μια ωραία προσπάθεια, ασίστ στον Έγκα, όπου εκεί του γίνεται φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Και έχουμε και μία αλλαγή για την ΑΕΛ τώρα. Εισέρχεται στον αγώνα ο Μελιάνης και βγαίνει ο Κοντόγιωργας. Μαντάς την μπάλα από έξω, Δαμιανός. Και πάλι Μαντάς, ο οποίος επιχειρεί το σουτ, άστοχο. Και όπως λέμε συνολικά.